ερωτήσεις. Όταν έχουμε εξομολογηθεί Ωραία. μια αμαρτία Μπορούμε να. και έχουμε στενοχωρηθεί για αυτή, γιατί μας βαραίνει η συνείδησή μας, είναι από υπερηφάνεια. Αν έχουμε δηλαδή λογισμούς απελπισίας από μια αμαρτία που έχουμε εξομολογηθεί. Αν έχουμε εξομολογηθεί, που υποτίθεται βεβαίως ότι έχουμε και μετανόηση. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό, να εξομολογούμαστε αλλά να μην μετανοούμε. Αν έχουμε μετανοήσει αληθινά, δεν θα έχουμε θλίψη ούτε στενοχώρια μετά. Φεύγει στενοχώρια. Έτσι έρχεται η χάρη του Θεού σε αυτόν που γνήσια μετανοεί και του φέρνει χαρά. Σε καμία περίπτωση η θλίψη. Να ψάξουμε μη τυχόν δεν έχουμε γνήσια μετανοήσει και δεν έχουμε αληθινά αποφασίσει να μην ξανακάνουμε την αμαρτία. Γιατί συμβαίνει και αυτό, να μην έχουμε απόφαση έτσι γενναία και μετάκλητη να μην ξαναπέσουμε. Οπότε βέβαια αυτό δεν σημαίνει μετάνοια. Δεν υπάρχει αληθινή μετάνοια και φυσικά μετά δεν έχουμε και χαρά. Όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια, μετά την εξομολόγηση έχουμε χαρά, έχουμε ειρήνη. Θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι μετά από κάθε εξομολόγηση να μην ξαναμαρτήσουμε ποτέ, ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνουμε. Καλύτερα να πεθάνω παρά να ξαναμαρτήσω. Πώς μπορεί κάποιος πάτερ να εντοπίσει ότι έχει κρυμμένη υπερηφάνεια? Πώς μπορεί κάποιος να εντοπίσει ότι έχει κρυμμένη υπερηφάνεια? Θα πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και μάλιστα να τον παρακολουθεί όταν υβρίζεται, λιδωρείται, εμπέζεται, απαξιώνεται, περιφρονείται από τους άλλους. Τότε να δει αν μέσα τον αντιδρά, αν μέσα του θυμώνει ή και εξωτερικά, ακόμα χειρότερα βέβαια, αν το βγάζει και έξω, τότε σημαίνει ότι έχει κρυμμένη υπερηφάνεια, που ίσως δεν την είχε φανταστεί. Όταν επιπλήττεται, όταν του κάνουν παρατηρήσεις και μάλιστα άδικες παρατηρήσεις. Αν δει ότι χωλώνεται, ότι ταράζεται, ότι δεν θέλει να το παραδεχτεί, ότι δεν συντρέχει σε αυτό, έτσι, δεν στέργει, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, δεν συμπλέει, δεν το αποδέχεται, δεν θέλει να το αποδεχθεί. Είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, με πηγεί το δίκαιο μου. Γιατί σε πηγεί το δίκαιο σου? Αφού έχεις δίκαιο, το δίκαιο δεν πνίγει, το δίκαιο δίνει χαρά. Επειδή δεν σου αναγνωρίζουν οι άλλοι το δίκαιο σου, πνίγεσαι. Μα δεν έχει καμιά σημασία αν οι άλλοι αναγνωρίζουν ή δεν αναγνωρίζουν το δίκαιο σου. Σημασία έχει αν ο Θεός αναγνωρίζει το δίκαιο σου. Οπότε αν έτσι ζούμε τέτοιες καταστάσεις, τότε βέβαια πρέπει να ψαχτούμε για κρυμμένη υπερηφάνεια. Γι' αυτό μας κάνουν πάρα πολύ καλό οι διάφορες περιστάσεις όταν τις αξιοποιούμε θετικά, έτσι πνευματικά και διερευνητικά, παρατηρώντας τον εαυτό μας, πώς αντιδρούμε. Ξαναλέω, σε αυτές τις απαξιωτικές, τις διάφορες έτσι απαξιωτικές εκδηλώσεις των άλλων. Τότε φαινόμαστε ποιοι είμαστε. Αν θέλεις πραγματικά να καταλάβεις τι είναι ο άλλος, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, να δεις πώς συμπεριφέρεται όταν αδικείται, όταν λιδωρείται, όταν υβρίζεται. Αν είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού, θα δεχτεί την αδικία με χαρά, με ειρήνη, με αταραξία. Και αυτός είναι ο αληθινά ταπεινός άνθρωπος. Και αυτός είναι και αληθινά καλός άνθρωπος, έτσι. Καλός άνθρωπος σημαίνει ταπεινός άνθρωπος. Είναι υπερηφάνεια, Πάτερ, αν αναρτούμε έτσι στο διαδίκτυο τις αδικίες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή έτσι στην κοινωνία μας. Με όλα αυτά που ζούμε δηλαδή, αν δεν κάνουμε πίσω δηλαδή και επιμένουμε και τα αναρτούμε. Κρύβει υπερηφάνεια, μπορεί να κρύβει υπερηφάνεια αυτό.
Εάν κρύβει περηφάνεια το να αναρτούμε στο διαδίκτυο τις αδικίες που υφίσταται η ανθρωπότητα σήμερα, η κοινωνία σήμερα. Εφόσον το κάνουμε όχι για να προβάλλουμε τον εαυτό μας, αλλά για να βοηθήσουμε το σύνολο, φυσικά και δεν γίνει περηφάνεια και πρέπει να το κάνουμε. Οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε τους αδελφούς μας, έτσι, και όλη την ανθρωπότητα που αδικείται σήμερα κατάφορα με όλη αυτή την παγκόσμια πάτη του κοροϊδοϊού και όχι μόνο τώρα και του διαβολού εμβολίου, έτσι, οφείλουμε έτσι να διαμαρτυρόμαστε έντονα, βεβαίως, υπερασπιζόμενοι το δίκαιο των συνανθρώπων μας. Και βέβαια μέσα σε αυτούς είμαστε και εμείς. Και ο Κύριος μας είπε, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, και τότε δεν αμαρτάνουμε όταν οργιζόμαστε υπερασπιζόμενοι των πλησίων. Αλλά ξαναλέω, προσοχή να μην προβάλλουμε μέσα από αυτό τον εαυτό μας. Υπάρχει καλή υπερηφάνεια, Πάτερ. Υπάρχει καλή υπερηφάνεια. Είναι η υπερηφάνεια, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, απέναντι στο διάβολο, όταν πάει ο διάβολος να μας ρίξει στην απελπισία. Τότε λένε οι Άγιοι να του πεις ότι ναι, εντάξει, είμαι άθλιος όπως λες και θα πάω στην κόλαση, αλλά θα είμαι πάνω από σένα. Θα σε πατάω. Εσύ θα είσαι στον πάτο-πάτο. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται λίγο δηλαδή να σηκώσουμε τον εαυτό μας για να ξεφύγουμε την απελπισία. Και βέβαια αυτό δεν το παίρνουμε από τη δική μας αρετή, αλλά από το Σταυρό του Χριστού. Δηλαδή βλέπουμε στο Σταυρό του Χριστού και αναθαρούμε. Γι' αυτό και θυμόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν είχε πέσει μια φοβερή πληγή στο στρατόπεδο των Εβραίων, κατά παραχώρηση Θεού βγήκαν φίδια δηλητηριώδη, τα οποία τους τσιμπούσαν και πέθαιναν. Τους είπε ο Θεός δια του Μωυσέως να υψώσουν στο κέντρο του στρατοπέδου ένα χάλκινο φίδι που ήταν προτύπωση του Σταυρωμένου Χριστού μας, και όσοι τσιμπημένοι από τα δηλητηριώδη φίδια ατένιζαν προς τον υψωμένο χαλκού νόφιν, θεραπεύοντο, δεν πάθαιναν τίποτε. Έτσι και τώρα που τσιμπιόμαστε από τα νοητά φίδια, τους δαίμονες, εάν βλέπουμε με πίστη στον Σταυρωμένο Κύριο, δεν απελπιζόμαστε. Σηκώνουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Σταυρωμένου Κυρίου. Αυτό θα έλεγα είναι μια καλή υπερηφάνεια. Έτσι. Δεν πρέπει να αφαιθούμε στην απελπισία, στην απόγνωση. Όσο και αν φαίνεται αυτό ως καλό, δεν είναι καλό αυτό. Πάτερ, όταν έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο, τις αδικίες αυτές τις κοινωνικές που λέγαμε, έχουμε χάσει τη χαρά μας και την ηρεμία μας. Αυτό δείχνει κρυμμένη υπερηφάνεια. Τη χαρά μας δεν πρέπει να τη χάνουμε ποτέ και την ηρεμία μας. Προφανώς κάτι δεν έχουμε τοποθετήσει σωστά μέσα μας, έτσι, δεν έχουμε γνώση Θεού αρκετή, δεν ξέρουμε πώς ενεργεί ο Θεός, και γι' αυτό το παθαίνουμε αυτό. Και ίσως και λίγο στηριζόμαστε τον εαυτό μας, οπότε υπάρχει οπωσδήποτε αυτή η αυτοπεποίθηση, μικρή ή μεγάλη, και η υπερηφάνεια, μικρή ή μεγάλη. Όπου υπάρχει ταραχή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει Πνεύμα Θεού. Γιατί όπου υπάρχει Πνεύμα Θεού, Πνεύμα Άγιο, εκεί υπάρχει ειρήνη, υπάρχει χαρά. Έτσι, ο πνευματικός άνθρωπος πάντα είναι χαρούμενος. Και όταν θλίβεται εξωτερικά, όπως τώρα, πάλι δεν χάνει την ειρήνη του, γιατί γνωρίζει ότι όλα κυβερνώνται από τον Θεό. Και όλα γίνονται είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Σε καμιά περίπτωση, κανένας διάβολος και όλοι οι διάβολοι και ο αρχηγός τους να μαζευτούν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε απολύτως, ούτε μία τρίχα, ας πούμε, να σηκώσουν, εάν δεν το παραχωρήσει ο Κύριος. Δεν ενεργούν ποτέ ανεξέλεκτα και ερήμοι του Θεού οι δαίμονες. Ούτε και οι άνθρωποι. Έτσι και όλα όσα γίνονται, γίνονται κατά ευδοκία, ξαναλέω, είτε κατά παραχώρηση. Και το κακό
έχει πάντα όρια τα οποία του έχει θέσει ο Θεός και θα προχωρήσει μέχρι εκεί που του έχει πει, που έχει βάλει το όριό του ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση το κακό δεν είναι ανεξέλεκτο. Λένε μερικοί, θα παρέμβει ο Θεός. Βεβαίως θα παρέμβει, έτσι. Όταν είναι η κατάλληλη στιγμή που έχει ορίσει ο Κύριος, θα σταματήσει το όποιο κακό, εντός εισαγωγικών η λέξη. Γιατί τίποτα, ξαναλέω, δεν είναι πραγματικά κακό εκτός από την αμαρτία. Και αν ο Θεός επιτρέπει αυτά τα εντός εισαγωγικών κακά, όπως τώρα ας πούμε, αυτή την ψευτοπανδημία και τους θανάτους και όλα αυτά τα οδυνηρά μέτρα κλπ. Αυτά τα παραχωρεί ο Θεός για να αναστείλει το πραγματικό κακό, που είναι η αμαρτία. Το μόνο κακό. Για να βάλει ένα όριο, ένα φραγμό στην αχαλήνωτη αμαρτία που πλέον έχει απλωθεί σε όλη την ανθρωπότητα. Και έχει γίνει όλη η ανθρωπότητα ουσιαστικά ένα παγκόσμιο διαφθορείο και διαστροφείο, θα τολμούσα να πω τη λέξη, δηλαδή όπου διαστρέφεται ο άνθρωπος αφού κάνει διαστροφικές πράξεις. Πλέον έχουμε ξεπεράσει, θα τολμούσα να πω, και τους Σοδομίτες, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και αν τότε ο Θεός προχώρησε σε αυτή την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, και αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν ήταν εκδήλωση πάθους του Θεού. Ο Θεός είναι απαθής, ούτε εκδικητικότητας, αλλά ήταν εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Πώς? Πολύ απλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπήρχε περίπτωση να μετανοήσουν. Όσο λοιπόν ζούσαν, συνέχιζαν να ζουν, τόσο πρόσθεταν αμαρτίες, που σημαίνει πρόσθεταν κόλαση στην ήδη συσσωρευμένη κόλασή τους που τους περίμενε. Οπότε ο Θεός από φιλανθρωπία σταμάτησε τη βιολογική του ζωή, έτσι ώστε να πάψει και αυτή η επιπλέον συσσόρευση κόλασης πάνω στην ήδη υπάρχουσα κόλασή τους. Γιατί όταν κανείς βιολογικά σταματάει να ζει, σταματάει και να αμαρτάνει. Και επειδή ακριβώς ο Θεός έβλεπε ότι δεν υπήρχε ελπίδα να μετανοήσουν αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον τους έδωσε αυτή την καταστροφή, έτσι ώστε να γλιτώσουν έστω ένα μέρος από την κόλαση, με το να πάψουν να αμαρτάνουν αναγκαστικά πλέον λόγω του θανάτου. Και πάντοτε η αμαρτία, μην το ξεχνάμε αυτό, φέρνει το θάνατο και τον βιολογικό θάνατο. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος δίνει πολλά δικαιώματα στον ανθρωποκτόνο διάβολο με την αμαρτία. Και βέβαια όλο αυτό, ξαναλέω, είναι μέσα στην αγάπη και στη φιλανθρωπία του Θεού. Και για να γλιτώσουν κάποια κόλαση αυτοί οι οποίοι δεν πρόκειται να μετανοήσουν, και για να παιδαγωγηθούν οι άλλοι, βλέποντας το τέλος των αμαρτωλών, και να μην πάνε στην κόλαση. Επομένως, πάντα είμαστε χαρούμενοι. Πάντα δοξάζουμε τον Θεό και πάντα μπορούμε με τη φώτιση του Θεού να ερμηνεύουμε τα γεγονότα σωστά και να βλέπουμε την αγάπη του Θεού σε όλα τα γεγονότα. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ζούμε ένα πολύ ωραίο πράγμα μέσα στην Εκκλησία, το οποίο είναι η φανέρωση του σώματος του Χριστού, του αληθινού σώματος του Χριστού. Και φανερώνται οι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, οι πραγματικά εκκλησιαστικοποιημένοι άνθρωποι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι είναι αναγκαίο να έρθουν τα σκάνδαλα ή να οι δόκιμοι φανεροί γίνονται, για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Έτσι και τώρα ζούμε αυτό το γεγονός που φανερώνεται το αληθινό σώμα του Χριστού και οι αληθινά άνθρωποι του Θεού. Πάτερ, είναι υπερηφάνεια να μην κάνουμε υπακοή σε κληρικούς που φαίνονται έτσι αλαζόνες? Αν είναι υπερηφάνεια να μην κάνουμε υπακοή σε κληρικούς που φαίνονται αλαζόνες? Φυσικά και δεν είναι υπερηφάνεια, είναι καθήκον μας. Έτσι, όταν υπάρχει αλαζονία, εκδηλεί, έτσι φανερεί, και αυτό βέβαια θα φανεί και στα έργα και όχι μόνο στην προσωπική μας εκτίμηση.
δεν θα είναι αποτέλεσμα μόνο προσωπικής εκτίμησης, φαίνεται και από τα έργα. Έτσι, ο υπερήφανος οπωσδήποτε θα έχει πτώσεις. Και οι πτώσεις λίγο ως πολύ φαίνονται, κάποιες έστω. Δεν μπορούν όλες να είναι κρυφές, όσο και αν προσπαθεί αυτός που πέφτει να τις κρατήσει κρυφές. Και φυσικά, όταν υπάρχει τέτοια κατάσταση πτωτική στους πνευματικούς, οι οποίοι παραμένουν και δεν αλλάζουν και δεν μετανοούν και συμβουλεύουν αναλόγως, γιατί αυτό συμβαίνει, οι συμβουλές των πνευματικών εισαγωγικών που δεν έχουν Πνεύμα Άγιο, είναι αντιχριστιανικές, αντίθετες με τον νόμο του Θεού. Και φυσικά σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις εντολές, σε αυτές τις υποδείξεις, σε αυτές τις συμβουλές, σε αυτές τις οδηγίες, δεν πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχει υπακοή σε αυτά. Γιατί η υπακοή, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, δεν γίνεται στους ανθρώπους, δεν γίνεται στους πνευματικούς, δεν γίνεται στους επισκόπους, δεν γίνεται και στις συνόδους των επισκόπων, αν θέλετε, αλλά γίνεται στον Χριστό. Εκεί αφορά η υπακοή, στον Χριστό. Όταν λοιπόν ο χύψη πνευματικός ή τάδε ιερέας, επίσκοπος ή όλοι οι επίσκοποι ενδεχομένως, οι πατριάρχες όλοι μας πούν κάτι που είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή. Οφείλουμε. Και το οφείλουμε στον Χριστό αυτό. Γιατί ο ίδιος μας είπε, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Οφείλουμε να πειθαρχούμε στον Θεό παρά στους ανθρώπους. Θυμάστε το κλασικό έτσι περιστατικό των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι προσήχθησαν, συνελήφθησαν και προσήχθησαν στους αρχιερείς και οι αρχιερείς τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν για τον Χριστό. Τους αφήρισαν των λόγων του κηρύγματος, τους απογόρευσαν να κηρύττουν. Κάτι που γίνεται δυστυχώς και σήμερα σε κάποιους κληρικούς. Τους φήμωσαν δηλαδή με εντολή. Και τι είπαν οι Απόστολοι, βεβαίως να είναι ευλογημένο Άγιο Αρχιερείς, θα σας κάνουν υπακοή κάθε άλλο. Είπαν, πρέπει να πειθαρχούμε στον Θεό και στους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να σας ακούσουμε. Εμείς έχουμε εντολή από τον Θεό να κηρύττουμε. Αυτό είναι το έργο μας, αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτό έχουμε πάρει εντολή. Και δεν μπορούμε να ακυρώσουμε αυτή την αποστολή και να μην κάνουμε το έργο του Θεού. Και συνέχισε να κηρύττουν. Έτσι, όταν είναι κάτι λοιπόν αντίθετο με τον νόμο του Θεού, με το θέλημα του Θεού, σε αυτό δεν οφείλουμε υπακοή. Πάτερ, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε όταν νιώθουμε έτσι λύπη και έχουμε δάκρυα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε, να ξεχωρίσουμε ότι είναι λόγω της μετάνοιάς μας και όχι γιατί χάνουμε την ελπίδα μας και πέφτουμε σε κατάθλιψη. Ναι. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την λύπη που είναι για τις αμαρτίες μας, που είναι κατά Θεό λύπη, από τη λύπη που είναι από κατάθλιψη, από απελπισία. Έτσι είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Την έχουμε απαντήσει βέβαια νομίζω και σε άλλες ομιλίες. Πολύ συνοπτικά θα το πούμε. Η λύπη, η κατά Θεό λύπη έχει μέσα της χαρά. Γι' αυτό στην Ορθοδοξία μιλάμε για χαρμολύπη και όχι για σκέτη λύπη. Ή για κατά Θεόν λύπη, η οποία μέσα της έχει παρηγορία. Είναι αυτό το κατά Θεόν πένθος για το οποίο μιλάει και ο Κύριος και λέγει ότι μακάρι οι πενθούντες, είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι πενθούν, που λυπούνται, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Πότε όμως, όταν πενθούν για τις αμαρτίες τους. Τότε πενθούν σωστά, έχουν την αληθινή λύπη, τη σωστή λύπη και αυτοί θα έχουν παρηγοριά. Πότε, την ίδια στιγμή. Και μετά βεβαίως, αλλά και την ίδια στιγμή αισθάνονται αυτή την παρηγοριά, την παράκληση. Παράκληση, αυτό θα πει παρηγοριά. Επομένως, η κατά Θεόν λύπη που είναι για τις αμαρτίες μας, μέσα της έχει τη χαρά, έχει την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Και σου λέει το Πνεύμα του Άγιου, εντάξει, αμάρτησες, ησύχασε. Όπως είπε ο Θεός στον Κάιν, ησύχασε. Μην απελπίζεσαι, προσπάθησε πάλι. Βρήκες έλεος από μένα. Συγχωρέθηκες. Και μόνο που πένθησες και ζήτησες το λαιό μου, ήδη έχεις συγχωρεθεί. Ενώ η άλλη λύπη, η οποία είναι δαιμονιώδης, είναι δαιμονική, είναι η κακή λύπη που έρχεται από τον διάβολο,
ως αποτέλεσμα της απόγνωσης, της απελπισίας, της απογοήτευσης, αυτή η λύπη δεν έχει χαρά μέσα της. Ούτε σε παρακινεί να διορθωθείς και να προσπαθήσεις πάλι. Αντίθετα σου λέει, παράτα τα όλα, αν υπάρχει ελπίδα για σένα, δεν πρόκειται να διορθωθείς ποτέ. Τσάμπα κουράζει, τσάμπα προσπαθείς. Ζήσε κοσμικά, ζήσε αμαρτωλά, ζήσε αυτά που ζουν όλοι. Μην θες να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Δεν είσαι κάποιος ή καλύτερο από τους άλλους. Όπως πάνε όλοι να πας και εσύ, έτσι αυτή η λύπη είναι από τον διάβολο. Και αυτή η λύπη βεβαίως είναι αποβλητέα, πρέπει να την πετάξουμε. Γιατί είναι θανατηφόρος. Αυτή η λύπη οδηγεί στον αιώνιο θάνατο, στην αιώνια κόλαση. Και είναι το μεγαλύτερο όπλο βέβαια του διαβόλου. Επομένως, λύπη που έχει μέσα της παρηγοριά και χαρά και ελπίδα, αυτή είναι από το Θεό. Λύπη που έχει μέσα της απελπισία, απόγνωση και δεν μας παρακινεί σε διόρθωση και μετάνοια, αυτή είναι από το διάβολο. Και πρέπει να την πετάξουμε, να την αποβάλουμε. Πάτερ, πώς γίνεται τη στιγμή που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που μας έχετε πει στις ομιλίες για να αμυνθούμε, εμείς να τα ξεχνάμε, ενώ τα ξέρουμε και μετά τα θυμόμαστε κατόπιν εορτής και μετανιώνουμε. Τι φταίει γι' αυτό? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ γνωρίζουμε τα όπλα, τα πνευματικά, στην κατάλληλη στιγμή δεν τα χρησιμοποιούμε? Όταν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε, τα ξεχνάμε. Αυτό γίνεται διότι τα γνωρίζουμε εγκεφαλικά και όχι, θα έλεγα, βιωματικά. Και έτσι δεν τα επιδιώκουμε προσευχητικά. Τα θέλουμε, μας αρέσουν, τα μαθαίνουμε, τα ακούμε και μας αρέσουν, αλλά δεν τα έχουμε ζητήσει να τα έχουμε ως ένα κομμάτι του είναι μας, με την προσευχή μας. Έτσι, ένα βασικό λοιπόν είναι αυτό, ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι όντως αναγκαίο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως όπλο, πρέπει να το κάνουμε έτοιμα προσευχής, να μας το δώσει ο Κύριος. Και τότε θα το έχουμε έτοιμο, θα είμαστε ετοιμοπόλεμοι και θα το έχουμε έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε στην κατάλληλη στιγμή και ο άγγελός μας εκείνη τη στιγμή θα μας το θυμίσει και θα μας λέει να χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο, για το οποίο προηγουμένως εσύ προσευχήθηκες να σου το δώσει ο Θεός. Λέμε για παράδειγμα, θέλω να κόψω το θυμό. Πώς θα κόψω το θυμό? Δεν πρέπει να θυμώσω, δεν πρέπει να ταραχτώ, δεν πρέπει να μιλήσω. Ένα βασικό θεραπευτικό μέσο είναι η σιωπή, αν θες να κόψεις το θυμό. Αλλά την ώρα που προκαλείς ένα θυμό, το ξεχνάς. Και αρχίζεις να μιλάς και να αντιδράς και να θυμώνεις και εσύ και να μιλάς και να απαντάς τον ίδιο τόνο. Γιατί το ξέχασες? Γιατί απλά δεν προσευχήθηκες. Το πρωί, κάθε πρωί, ο άνθρωπος που θέλει να κόψει το θυμό, που μιλάμε για αυτό το πάθος, θα πρέπει να ζητάει από τον Θεό να το φυλάξει όλη την ημέρα, να μην θυμώσει. Και αν θυμώσει, να θυμηθεί να μην μιλήσει, να σιωπήσει. Και όχι μόνο να μην μιλήσει και να σιωπήσει, αλλά και να προσευχηθεί. Έτσι ώστε να μην συσσωρευτεί ο θυμός μέσα του και γίνει η κακία και κάποια στιγμή έτσι κάνει μπάμ, όπως λέμε, κάνει έκρηξη, σκάσει από το πολύ συσσωρευμένο θυμό. Οπότε βέβαια μετά η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει και να μην μιλήσει και να προσευχηθεί νοερά, καρδιακά, έτσι ώστε να εξαλείψει και από μέσα του το θυμό και τη μνήμη, έτσι, όλη αυτή του περιστατικού που τον τάραξε. Πάτερ, είπατε ότι καταλαβαίνουμε αν κάποιος είναι πράγματι ταπεινός, βλέποντας πώς αντιδρά όταν αδικείται. Είναι σωστό κάποιοι θέλοντας να δοκιμάσουν κάποιον, αν είναι ταπεινός, να του προξενούν κάποιες αδικίες? Είπαμε ότι αν θες να καταλάβεις τι είναι ο άνθρωπος, να το δεις πώς συμπεριφέρεται όταν αδικείται. Αν εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε κάποιον, να του προκαλέσουμε εμείς μια αδικία, θα έλεγα δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς αυτό.
Εκτός αν είμαστε γέροντες, αν είμαστε πνευματικοί. Ένας πνευματικός οδηγός, ένας γέροντας, μπορεί να το κάνει στους υποτακτικούς του, έτσι να το δοκιμάσει, γιατί αυτός ξέρει τα όρια, ξέρει τις αντοχές του κλπ. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό. Έτσι. Ένας έμπειρος γιατρός πνευματικός μπορεί να το κάνει, γιατί ξέρει, ξαναλέω, τα όρια του δοκιμαζομένου. Έτσι, εμείς όμως, αν ας πούμε, θέλει και ο Θεός, θα δούμε έτσι, κάποια στιγμή κάποιες αντιδράσεις του. Δεν είναι και δύσκολο βέβαια αυτό. Κάθε στιγμή κρινόμαστε. Θα δεις πόσο ο άλλος συμπεριφέρεται, για παράδειγμα, όταν δεν βρίσκει πάρκινγκ ή όταν εννοείται όμως να παρκάρει, κάποιος άλλος τρυπώνει και του παίρνει τη θέση. Και εκεί φαίνεσαι ποιος είσαι. Αν ανέχεσαι την αδικία ή αν αρχίζεις να θυμώνεις και να συμπεριφέρεσαι άπρεπα. Πάτερ, όταν λέμε ότι κάποιος είναι απαθής, παραδείγματος χάρη στα σαρκικά, εννοούμε τον εγκρατή ή εννοούμε κάτι άλλο? Αλλιώς πώς μπορεί κάποιος να εγκρατεύεται μια ζωή αν δεν έχει απάθεια? Όταν λέμε ότι ένας είναι απαθής, για παράδειγμα στα σαρκικά, τι εννοούμε, ότι είναι εγκρατής? Και πώς μπορεί να είναι απαθής αν δεν είναι εγκρατής? Λοιπόν, απάθεια, βεβαίως υπάρχει διαφόρων βαθμών απάθεια. Μία πρώτη μορφή απάθειας έτσι είναι να μην ενεργούν τα πάθη, να υπάρχουν μεν τα πάθη, αλλά να είναι κοιμισμένα, να κοιμούνται. Έτσι. Αυτή είναι μια πρώτη μορφή απάθειας. Μια τελειότερη μορφή απάθειας είναι να έχουν ξεριζωθεί τελείως, να μην υπάρχουν καν. Έτσι. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με το πρώτο. Τουλάχιστον να είμαστε στην πρώτη μορφή, δηλαδή να έχουμε χαλιναγωγήσει, να έχουμε υποτάξει, να έχουμε κοιμήσει τα πάθη. Τώρα, ένας απαθής στα σαρκικά σημαίνει ακριβώς, όταν είναι στην πρώτη βαθμίδα, ότι το πάθος υπάρχει μεν, αλλά κοιμάται, δεν είναι ενεργό. Και αυτό βεβαίως για να επιτευχθεί χρειάζεται η εγκράτεια. Έτσι, η εγκράτεια είναι μια προσπάθεια που κάνει ο χριστιανός και περιορίζει το φαγητό του, περιορίζει τον ύπνο του, μέσα στα όρια βέβαια που μπορεί να αντέξει η φύση του, έτσι, το σώμα του. Άλλος μπορεί να κάνει πιο μεγάλη εγκράτεια, άλλος μπορεί να κάνει λιγότερη. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας τον ίδιο βαθμό εγκράτειας. Έχουμε, ας πούμε, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εγκράτεια, οι άλλοι δεν το καταλάβαιναν, γιατί είχε ένα πολύ έτσι, ισχυρό σώμα και είχε ανάγκη ο άνθρωπος να τρώει 6-7 πιάτα για να χορτάσει, να νιώσει καλά. Και έτρωγε 2 πιάτα, οι άλλοι τον παρεξηγούσαν. Και νόμιζα ότι δεν κάνει εγκράτεια. Γι' αυτό χρειάζεται και να βρούμε και τα όρια μας, ο καθένας τον εαυτό του. Πώς εγκράτεια πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να χαλιναγωγήσουμε το σώμα μας. Ο Άγιος Παΐσιος που γιορτάζουμε σήμερα έκανε πειράματα στον εαυτό του και έβλεπε πόσο φαγητό χρειάζεται και τι είναι αυτό που τον ωφελεί πνευματικά, τι είναι αυτό που τον βλάπτει. Τι είναι αυτό που ξεσηκώνει τη σάρκα, ας πούμε. Υπάρχουν φαγητά, υπάρχουν τροφές που διεγείρουν τη σάρκα, όπως το κρέας, ας πούμε. Έτσι, τα λιπαρά φαγητά, τα τηγανιτά, τα καρικεύματα, έτσι, αυτά τα φαγητά ξεσηκώνουν σαρκικά τον άνθρωπο. Οπότε ο εγκρατής τι κάνει, τα κόβει αυτά τα φαγητά για να προχωρήσει στην απάθεια. Πάτερ, υπάρχει κίνδυνος από την χαρά να πέσουμε στην υπερηφάνεια? Μήπως, αν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, πρέπει να σταματάμε τη χαρά μας ή να την αφήνουμε ελεύθερη? Αν υπάρχει κίνδυνος από τη χαρά να πέσουμε στην υπερηφάνεια και μήπως πρέπει να σταματάμε τη χαρά για να μην πέσουμε στην υπερηφάνεια. Είπαμε ότι η χαρά αληθινή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Μιλάμε για αυτή τη χαρά. Δεν μιλάμε για μια κοσμική χαρά. Θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει βέβαια και όταν έχει μια κοσμική χαρά και όταν έχει μια πνευματική χαρά, να μην καυχηθεί, να μην υπερηφανευθεί, να μην θεωρήσει ότι το αξίζει, αλλά να το θεωρήσει ως μια δωρεά του Θεού. Γιατί και μια απλή χαρά, το ότι έχουμε, ας πούμε, και απολαμβάνουμε ένα φαγητό, ένα καλό φαγητό.
ότι χορτάσαμε, ότι μας έδωσε ο Θεός το σημερινό μας φαγητό. Και αυτό είναι μια χαρά, έτσι, μια απλή χαρά. Αλλά να αποδώσεις τη δόξα στο Θεό, την ευχαριστία στο Θεό, τότε δεν υπάρχει φόβος να υπερηφανευθείς. Αλλά όταν το αποδώσεις τον εαυτό σου, στην αξιοσύνη σου, στην αγιοσύνη σου, τότε βέβαια χάνεις τη χαρά. Και γιατί ακριβώς έπεσε στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε την υπερηφάνεια. Και όχι να κόβουμε τη χαρά, αλλά να ευχαριστούμε τον Θεό, να γίνουμε αληθινά ευγνώμονες. Οπότε η χαρά παραμένει και αυξάνεται. Έτσι. Είτε ξαναλέω, η χαρά μας έχει αφορμή ένα απλό γεγονός, ένα καθημερινό γεγονός, είτε είναι μια χαρά πνευματική, γιατί έτσι αισθανθήκαμε ότι λίγο προχωρήσαμε στα πνευματικά.